Κυρίες και κύριοι, είναι η φιλοσοφική θεολογική εκπομπή που μας βλέπετε σταθερά κάθε Παρασκευή στις 11 η ώρα. Εσίως φτάσαμε στα τέλη του Ιούλη, ε, δεν γνωρίζουμε ακόμα ε, τι, το τι θα γίνει τον Αύγουστο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δούμε και το μέλλον αυτής της εκπομπής και όλα αυτά ε, κάτω από την προσπάθεια την οποία κάνουμε εδώ με τον κύριο Ατζακλή. Βλέπετε και το όνομά μου, βλέπετε και το τηλέφωνο της επικοινωνίας για μια ώρα περίπου. Αύριο το πρωί μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σα εκπομπή σε επανάληψη. Κύριε Τζακλή, καλησπέρα σα. Καλησπέρα, κύριε Φουντουλάκη. Και πάλι καλησπέρα πάντα. και στου φίλου μα εδώ. Καλησπέρα σε όλου του ακροατέ, του φίλου που ακούνε την εκπομπή τακτικά και μα βοηθάνε. Έστω και με τη συμπαράσταση, αυτή τη ηθική συμπαράσταση, υπάρχει μια βοήθεια και του ευχαριστούμε. Και να συνεχίσουμε. Ε, θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε, όπω είπατε, τι εκπομπέ. Γιατί πολλοί είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι μα βλέπουν και μα λένε Κάτι προσπαθείτε, κάτι προσφέρετε σε αυτές τις εκπομπές. Είναι εκπομπές λόγου, δεν έχουν εμπορική σημασία μεγάλη. Δεν είναι διαφημιστικές, όπως συνήθως βλέπουμε, διαφημίσεις και πολιτικά. Και έτσι, κατά κάποιο τρόπο, προσπαθούν να, ανοίξουμε ένα νέο καινούριο δρόμο μια άλλη τηλεοπτικής έτσι, διαθέσεως, που να έχουμε τους ανθρώπους αλληλέγγυου αλληλέγγυους μεταξύ τους και να μας ειδοποιούν με το τηλέφωνο ότι θέλουν, ότι δεν κάνουμε καλά, ότι θέλουν να μας συμβουλέψουν κλπ. Βεβαίω, κύριε Ζακλή, είναι μια διαφορετική εκπομπή όπω είπατε. Μια διαφορετική εκπομπή που σκοπό έχει να καταδείξει τα κοινωνικά προβλήματα τη εποχή μα, να καταδείξει την αλήθεια, να ενημερώσει και να πληροφορήσει. Αυτό κυρίω. Είναι σημαντικό που πολλέ φορέ έχουμε κατοικισμό πληροφοριών, αλλά δεν γνωρίζουμε πού ευρίσκεται η αλήθεια. Στο σημερινό θέμα, θα τον ακούσουμε σε λίγο πάλι τον κύριο Ζακλή, θα μιλήσουμε για την κατάθλιψη στην εποχή μα. Θα δούμε και τον τίτλο σε λίγο, η κατάθλιψη στην εποχή μας, για να δούμε και να κατανοήσουμε πράγματα τα οποία έχουμε ξεχάσει. Θα δούμε τι είναι Θεός. Να δούμε ότι ο Θεός επιδρά, επεμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων. Δεν είναι κάτι άγνωστο, όπως λένε μερικοί, που κάπου ευρίσκεται, που ούτε μπορούμε να το προσδιορίσουμε, ούτε μπορούμε να το καταλάβουμε. Στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ, στην Ιατρική Σχολή, έχουν γίνει πολλέ έρευνε σε διάφορα πανεπιστήμια που έδειξαν ότι οι άνθρωποι που έχουν μια ελπίδα, που κάπου κάτι προσμένουν, κάπου μπορούν να αναποθέσουν τι ελπίδε του. Αυτοί μπορούν να ζήσουν πιο καλά, περισσότερα χρόνια και πιο ευτυχισμένοι. Άρα, η ελπίδα του Θεού να κατανοήσουμε να δούμε τι είναι τελικά Θεό, θα μα βοηθήσει να αποδιώξουμε, όπω λέει και ο σημερινό τίτλο του σημερινού θέματο, να διώξουμε την κατάληψη στην εποχή μα. Η κατάθλιψη, η ασθένεια του αιώνα μα. Σε όλα τα σπίτια που ενωτού βρίσκεται η κατάθλιψη. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο και με τη βοήθεια του κύριου Ατσακλή. Πριν περάσουμε και συνεχίσουμε στο το σημερινό θέμα. Το χέρι σα στον τύπο των Ήλων. Ακριβώ αυτό που σχεδιαζόμε και εγώ να πω. Πόσο βοηθάει η πίστη δηλαδή στην υπερνίκηση τη κατάθλιψη και όλων των να άλλων. Να κατανοήσουμε πίστη. τελικά τι είναι Θεό και θα τα δούμε όλα αυτά ε, εντό λίγου. Πριν συνεχίσουμε να δούμε και τη συγγραφική μου δραστηριότητα. Το πρώτο βιβλίο είναι Η ουσία και η αθανασία τη ψυχή. Τι είναι ψυχή, το μεγάλο ερώτημα του καθημερινού ανθρώπου, ένα ερώτημα που απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζω όλε τι πλευρέ ψυχή: τι συμβαίνει στην ψυχή με τον θάνατο, ε, τι λένε τα φιλοσοφικά και θεολογικά ε, κείμενα, και όλα αυτά τα παρουσιάζω στο βιβλίο μου: Η ουσία και η θανασία τη ψυχή. Που αισθάνομαι ικανοποιημένο που μέσα από αυτά, από αυτά τα βιβλία, μέσα σε απλή κατανοητή γλώσσα, μπορεί κάποιο να κατανοήσει τι αλήθειε του χριστιανισμού, τη ορδοξία, αλλά και ε, τη αλήθεια φιλοσοφία. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τον χρόνο, η αξιοποίηση του χρόνου, ο χρόνο στην εποχή μα, ο χρόνο γενικότερα, η δημιουργικότητα του χρόνου, όπω είπαμε και νωρίτερα. Στο επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τον νεοπλατωνισμό, με την φύση και τη σιωπή, στον Πλωτίνο. Ο Πλωτίνο έδρασε το 204 μετά Χριστό, αναμόρφωσε, ξαναδιατύπωσε τα. Του θησαυρού, του πνευματικού θησαυρού του μεγάλου Πλάτωνα, του διδασκάλου του όλα αυτά στο έργο μου, οι, βίσκε οι οποίε προτείνω. Ε, αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία, το βιβλίο που μιλάω για, αυτούς διο, για του δύο αυτού κόσμου σε απλή κατανοητή γλώσσα και τέλο θέματα μεθοδολογία και φιλοσοφία τη ιστορία, ιστορία του τόπου μα, του έθνου μα. Κάθε επιστήμονα πρέπει να γνωρίζει τελικά από πού ξεκινήσαμε και πού τελικά πηγαίνουμε. Και, να, και πριν προχωρήσουμε να δούμε και τους ανθρώπους που καλύπτουν ένα μέρος των εξόδων που έχει που έχει εκπομπή κάθε Παρασκευή. Είναι ε, προσφορές υπάρχουν από το Άρτος Ορμπλαστή, Άρτος και Μέλη που ευρίσκονται κράτος 50 στη Νέα Σμύρνη για τους φίλους της εκπομπής. Έχουμε τον Παράδεισο στο Μαρούσι με αγνά προϊόντα και επίσης έχουμε και την, ε, 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 έχουμε το ελληνικό εστιατόριο Κατσαρόλα που βρίσκεται στη Λοφόρα Αλεξάνδρας 74 με ελληνική παραδοσιακή κουζίνα και όποιος επιθυμεί να προβάλλει, να διαφημίσει να πει τις σκέψεις του, τις ιδέες του, τις εργασίες του, ό,τι ακριβώς έχει κάνει ε, στο ελεύθερο βήμα, εδώ σταθερά, κάθε Παρασκευή σε 11 το βράδυ μπορεί να το κάνει αυτό. Και βλέπετε και το τηλέφωνο της επικοινωνίας. Σήμερα λοιπόν και Ατζακλή μιλάμε για την κατάθλιψη. Μάλιστα. Ένα ερώτημα, ένα ζήτημα που απασχολεί όλους μας και πολλές φορές στι ε, στις επικοινωνία που έχουμε, στις δικές επαφές, προσωπικές επαφές στους φίλους μας, μας μιλούν για το μεγάλο αυτό διαχρονικό πρόβλημα. Να δούμε λοιπόν τι είναι κατάθλιψη, τι είναι θλίψη και πώς μπορούμε όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Από ιατρικής απόψεως για να το πούμε το θέμα, ε, αν και η εκπομπή δεν έχει αυτή την ιατρική έτσι, ε, άποψη, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η, η πάθηση, η πλέον συχνή πάθηση της εποχής, κύριε Φουντουλάκη. Στην Αμερική μαστίζει πάρα πολύ κόσμο, Παρόλα τα φάρμακα που έχουν βγει και είναι πάρα πολύ καλά και κατάλληλα για τι καταθλίψει, εδώ τις βλέπουμε του ανθρώπου να είναι σχεδόν αβοηθητοί. Ναι. Θα έλεγα όμω ότι ένα σημαντικό βήμα για αυτό το θέμα έχει καλυφθεί. Δηλαδή, την κατάθλιψη τη βλέπουμε συνολικά και από τα γονίδια του ανθρώπου, δηλαδή από τι καταβολέ του, αυτά που έχει σαν παρακαταθήκη από του γονεί του και οι γονεί του από του γονεί του και, 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 και πάνω πίσω κλπ αλλά και τι μπορεί να κάνει ένα άνθρωπο σε μια δεδομένη κατάσταση. Διότι καλά, εντάξει, έχουμε μια, ένα γονιδιακό βάρο, μια επιβάρυνση γονιδιακού τύπου που μα δημιουργεί ένα είδο κατάθλιψη. Όμω να ξέρουμε κάτι, ότι η κατάθλιψη δεν είναι μόνιμη και να πάρουν θάρρο εκείνοι που αισθάνονται κατάθλιψη. Η κατάθλιψη περνάει. Είναι μια πάθηση η οποία μπορεί να εμφανιστεί σε όλου μα κατά τη διάρκεια τη ζωή μα κάτω από διαφορέ πιεστικέ ανάγκε, κάτω από διάφορε καταστροφικέ Όπω είναι οικονομικέ καταστροφέ, όπω είναι το διαζύγιο, ο χωρισμό, η ξαφνική αρρώστια. Όλα αυτά ο μπορεί θάνατος, να είναι. Θάνατο κάποιου πολίτη. Κάποιου... Κάποιου... Πολύ <ε... ανθρώπου, σωστά. Ναι. Κάποιου προσφυλού προσώπου. προσώπου. Ναι, όλα αυτά είναι αιτία κατάθλιψη. Όμω σιγά σιγά ο άνθρωπο αρχίζει και ε... αλλάζει με το μεταβολισμό του ανθρώπου που αλλάζει. Σιγά σιγά αλλάζει και το στάδιο τη καταθλιψή Μπορεί μια βαριά κατάθλιψη να μεταπηδεί σε μια ελαφρότερη κατάθλιψη και... Και, το... Και, το μπαλή, και το αντίθετο. Uh, η αντιμετώπιση τη καταθλίψη πρέπει να γίνει συνολικά. Δεν τον βλέπουμε τον άνθρωπο σαν μια βιοχημική μόνο οντότητα να πάρει τα φάρμακα του, τα οποία είναι απαραίτητα, τελείω απαραίτητα κύριε Βουντουλάκη, τα φάρμακα είναι. Διότι μερικοί λένε όχι. Και υπάρχουν και πνευματικοί οι οποίοι λένε δεν χρειάζεται ο γιατρό στην κατάθλιψη να κάνει προσευχή μόνο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο άνθρωπο έχει και σώμα και πνεύμα. Πρέπει να βοηθηθεί και σε όλα τα επίπεδα. Και στο σωματικό επίπεδο και ακόμα και στο διατροφικό επίπεδο. Έχουν βρει ότι τα πολλά τηγανιτά, οι πολλέ άλλε κλπ. επιβαρύνουν μια κατάσταση τέτοια καταθλιπτική δύναμη. και η διατροφή ουσιαστικά βεβαίως, βεβαίως, παίζει ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Και οι πάρα πολύ θετικέ σκέψει, όχι αρνητικέ σκέψει, όχι φοβίε ότι θα πάθω αύριο, ότι θα μείνουμε στον δρόμο, λένε μερικοί άνθρωποι, θα καταντήσουμε να πεινάμε στον δρόμο κλπ. Να γίνουμε ε, ενδεεί κλπ. Όλα αυτά μπορεί να δημιουργήσουν ένα είδο κατάθλιψη στον δρόμο αυτό θέλει προσοχή. Η θεραπεία έχει πολλά στάδια. Ε, έχει την ανάληψη, ανάληψη, τον, ε, την ανάληψη των δικών μας ευθυνών. Να μην δηλαδή, αφήνουμε καταστάσεις ή να κουκουλώνουμε τα πράγματα κάτω από το χαλί, όπως λένε, έτσι. Να μην κρύβουμε το κεφάλι μας μέσα στην άμμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Φιντουλάκη. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει στα χέρια του ε, τη δική του τύχη, τύχη εντός εισαγωγικών, το, τη δική του πορεία, μπορεί να κανονίσει και το δικό του πρόβλημα. Λοιπόν, η οριμότητα αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει πίστη στο Θεό βοηθιέται πάρα πολύ σε όλες τις αρρώσεις και ειδικά στην κατάθλιψη. Θέλω να μας να πείτε... πείτε... Λοιπόν, ναι, η προσευχή είναι ένα κομβικό σημείο που μας ελευθερώνει από την κατάθλιψη καθώς και οι καλές σχέσεις με τους συνανθρώπους μας. Θέλω να μας πείτε, κ. Τζακλή, επειδή μιλήσατε για σκέψεις, πώς μπορούμε να αλλάξουμε να έχουμε μία μεταστροφή των σκέψεών μας. Μιλήσατε, γιατί όπως ε, ξέρουμε και έχουμε ξαναπεί μέσα από αυτήν την εκπομπή, ότι ο άνθρωπος σαν αποτέλεσμα της μεταπτωτικής κατάστασης, δηλαδή αυτό που συμβαίνει στην διαχρονική εφαρμογή του ανθρωπίνου γένους, είναι ότι ο άνθρωπος κατευθείαν το μυαλό του πηγαίνει στο κακό. Όπω είπατε, πολλοί άνθρωποι πολλές φορές η κατάσταση είναι δύσκολη, όλοι το γνωρίζουμε, αλλά αντί να έχουν κάποιες... Πιο θετικέ σκέψει να, να οριοδοτηθούν τα πράγματα πηγαίνουν κατευθείαν στο άσχημο και το κακό. Άρα λοιπόν, πώ μπορούμε να αλλάξουμε τη σκέψη μα. Ένα μεγάλο μυστικό τη κατάθλιψη για να αλλάξουμε την κατάθλιψη είναι να αλλάξουμε και την ίδια μα τη σκέψη Ασφαλώς. και να σκεφτόμαστε θετικά και όχι μόνο ανητικά. Ασφαλέστατα, Γιώργο μου, είναι αυτό γεγονό αναμφισβήτητο ότι ο τρόπο τη σκέψη που δημιουργεί και όλα αυτά τα προβλήματα. Να μην έχουμε φοβίε. Η, η φόβη μα να είναι μέσα στα πλαίσια μια πραγματική καταστάσεως και όχι μια φανταστική καταστάσεως. Να μην αφήνουμε δηλαδή τη φαντασία μα να καλπάζει σε πράγματα τα οποία είναι οδυνηρά για τον άνθρωπο. Αλλά θα σα πω κάτι άλλο. Επάνω στο Άγιο νόρο υπάρχουν ε, ε, 2.500-3.000 άνθρωποι. Αυτοί θα είχαν πολύ, πολύ σοβαρού λόγου να πέσουν σε κατάθλιψη εκεί που βρίσκονται. Γιατί? Διότι δεν έχουν τι ασχολίε που έχουμε εμεί, δεν έχουν τον περισπασμό, δεν έχουν πολλέ συζητήσει μεταξύ του κλπ. Κλ. Κλ. Τι κάνουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι για να μην έχουν κατάθλιψη, κάνουν να βάσουν ένα βασικό πρόγραμμα. Δηλαδή, δεν θα μένουν αδρανεί. Ο άνθρωπο που μένει αδρανεί ναι. είναι επόμενο να σκέφτεται άσχημα. Όταν δεν δρά, φοβάσαι κατά κάποιο τρόπο. Ενώ η δραστηριότητα, έστω και για πράγματα που δεν τα πιάνει κανεί στο μάτι του, να, να καλλιεργήσει τον κήπο του α πούμε. Είναι μια δράση θετική και κάνει ψυχοθεραπεία στον άνθρωπο ο οποίος έχει τέτοιες καταστάσεις. Ναι. Δεύτερον, να μάθουμε την αλήθεια, να μάθουμε τι λέει το Ευαγγέλιο, τι είναι ο κόσμος αυτός, πού πάμε μετά θάνατο, τι θα γίνει, ποιου θα δούμε, διότι όλα αυτά δεν τα έχει λύσει ο άνθρωπος, έχει μέσα αιστείες οι οποίες του δημιουργούν ένα είδος κατάθλιψης, διότι βρίσκεται πάνω σε μια αμφιβολία. Τι είμαι εγώ, τι κάνω, πού θα πάω, πότε θα πεθάνω, γιατί θα πεθάνω, τι θα δω, τι θα κάνω. Ενώ όταν ο άνθρωπο είναι κατατοπισμένο και ξέρει από το Ευαγγέλιο την αλήθεια αυτού του κόσμου, αυτού του συμπαντικού γίγνεσθε, δηλαδή ξέρει ότι υπάρχει ένα Θεό, όπω είπατε προηγουμένω, που μα ε, προσέχει, είναι πατέρα μα. Τι λέμε, πατέρημον, γιατί το ναι. λέμε το πατέρημον, Γιατί είναι πατέρα μα ο Θεό. Λοιπόν, μας προστατεύει. Πρέπει να, να αισθανόμαστε αυτή την προστασία του Θεού. Δεν είναι ψεύτικο πράγμα αυτό το να λέει κανείς ότι ο Θεός μας προστατεύει. Είναι αληθινό. Πρέπει να το πιστέψουμε ότι υπάρχει αυτή η προστασία. Και όχι μόνο να το πιστέψουμε, αλλά να το δούμε και πρακτικά με στη ζωή μας. Αν γίνουν αυτά τα πράγματα, κύριε Χοντουλάκη, να είστε σίγουρο ότι ο άνθρωπο με την προσευχή και με την επικοινωνία στο Θεό έχει διώξει όχι μόνο και την κατάθλιψη, έχει διώξει και την κακή μοίρα που λένε μερικοί ότι υπάρχει, που δεν υπάρχει για το χριστιανισμό κακή μοίρα, γιατί όλα τα πράγματα που μα συμβαίνουν στη ζωή μα είναι ένα για να πράξουμε κάτι θετικό εμείς. Έτσι, με αυτή την έννοια θα πρέπει να παίρνουμε τα πράγματα εκείνοι οι οποίοι έχουμε καταλάβει τέλος πάντων ή θέλουμε να λέμε ότι έχουμε καταλάβει μια εμπειρία μέσα σε αυτή τη ζωή ότι η αλήθεια μας ελευθερώνει. Η αλήθεια μας οδηγεί σε νέες και καλύτερες καταστάσεις. Ανεβαίνουμε την κλίμακα των αρετών και πηγαίνουμε, πλησιάζουμε προς το δημιουργό. Είναι σημαντικό αυτό όπως που λένε λοιπόν... λοιπόν, ναι και Να ξεκινήσω μισό λεπτό. Ναι, 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 ναι. Όπως ναι. λοιπόν ακριβώ στο Άγιο Όρος βάζουν ένα πρόγραμμα και λένε Το πρωί θα πάρουμε το πρωινό. Μετά, μια ώρα, μισή ώρα θα κάνουμε προσευχή. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε μια ώρα προσευχή. Α κάνουμε δέκα λεπτά. Δέκα λεπτά. Ξέρετε τι θα πει δέκα λεπτά. Να επικοινωνήσει με το Θεό και να λες του Θεού, σήμερα κύριε φύλαξε με από αυτό το κακό. Σήμερα κύριε κάνε το Γιώργο να, να μην mm. μου κρατάει κακία για αυτό που συνέβη εχθέ και προχτέ κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα. Όταν επικαλούμαστε την Παναγία και του Αγίου, έχουν μια σχέση, μια επαφή πλέον, όπω έχει κανεί με τον πραγματικό του πατέρα. Επειδή δεν βλέπουμε το Θεό, νομίζουμε ότι δεν υπάρχει, λάθο κάνουμε. Και τα αριζιανά κύματα δεν τα βλέπουμε και τα κύματα τηλεόραση δεν τα βλέπουμε. Και τα ποζόνια, όπω τα λένε αυτά τα τελευταία, τα οποία τρυπάνε, ναι. λέει, τη γη ναι, σε δευτερόλεπτα. Ναι, ναι. Έχουν τέτοια ταχύτητα που τρυπάνε σε δευτερόλεπτα τη, τη γη. Τρέχουν πιο πολύ από το φω, λέει κλπ. Λοιπόν, όταν όλα αυτά τα πράγματα τα ξέρουμε και έχουμε όρεξη να ζήσουμε και να τα ζήσουμε και να τα βιώσουμε αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχει ίχνος κατά... κατάθλιψης στον άνθρωπο Βεβαίως. Άρα λοιπόν δύο πράγματα θα να πω πριν Μιλήσατε ε, για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την αγάπη του Θεού. Ο Θεός δεν είναι τιμωρός. Ε, είναι αγάπη. Η αγάπη του Θεού είναι η ουσία που εκεί ευρίσκεται όλος ο Σε Αυτό το οικοδόμημα ευρίσκεται. Καταλάβουμε την αγάπη, να καταλάβουμε και ότι ο Ρησιανισμός δίνει λύσεις στα υπαρξιακά στα μεταφυσικά μας προβλήματα και η δημιουργικότητα, η δημιουργικότητα του ανθρώπου. Όταν είμαστε απαθείς, όταν βρισκόμαστε σε πνευματικό θάνατο, όπως μας λέει η θεολογία, η θεολογική σκέψη, ουσιαστικά βρισκόμαστε στην ακιδεία. Η μητέρα όλων των σκέψεων είναι όταν δεν έχουμε τι να κάνουμε, ένα Τσακλή. Έσμενο. Άρα λοιπόν πρέπει να δημιουργήσουμε. Είμαστε απασχολημένοι δημιουργικά. Δημιουργικά, η εκπομπή αυτή κάνει να κάνουμε σε όλου του φίλου να έρθουν εδώ να προβάλλουν τι σκέψει του. Αισθάνομαι ικανοποιημένο μέσα από τη συγγραφική μου δραστηριότητα γιατί κατάφερα να παρουσιάσουμε και μέσα από αυτέ τι εκπομπέ και μέσα από αυτά τα βιβλία τα οποία έχω γράψει σε απλά, με απλά λόγια, σε απλή κατανοητή γλώσσα για όλε τι ηλικίε για να καταλάβουμε το θησαυρό τη φιλοσοφία, το θησαυρό τη θεολογία. Πόσοι λοιπόν στη μενή εποχή έχουν. Ε, ασχολούνται ή διαβάζουν κάποιο βιβλίο, ένα μεγάλο ερώτημα για το βιβλίο μπορεί να βοηθήσει να σπάσει την ανία μας, να σπάσει τη μονοτονία και να μας ταξιδέψει. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, κύριε Τζαγλή και φίλε και φίλοι, είναι το ζήτημα των ονείρων. Αν οραματιζόμαστε, αν έχουμε στόχους, γιατί όταν δεν έχουμε στόχους, όταν δεν έχουμε όνειρα για το μέλλον μας, για το μέλλον ε, όλων των ανθρώπων που ευρίσκονται γύρω μας, με το μέλλον αυτής της κοινωνίας, ουσιαστικά τότε ε, πέφτουμε στην κατάθλιψη και έχουμε και τις πνευματικές δυνάμεις ουσιαστικά που εμείς δεχόμαστε εδώ στις εκπομπή, ότι πνευματικέ πνευματικές δυνάμεις και η Ατζακλή, ναι. με τον Σατανά και την ενέργεια του Σατανά που πολλές φορές μα ε, μας ε, παρουσιάζει τα γεγονότα στη ζωή μας χειρότερα από ό,τι είναι. Ε, και έτσι απογοητευόμαστε πολλές φορές. Άρα πρέπει να βάλουμε μέσα σε αυτή την εκπομπή τη διάσταση των πνευματικών δυνάμεων, των πνευμάτων ουσιαστικών που βρίσκονται γύρω μας. Μα κοιτάξτε, ε, από τον καιρό που γεννιέται ο άνθρωπο, υφίσταται έναν αόρατο πόλεμο. Υπάρχει ένα ε, υπέροχο σύγγραμμα, το οποίο λέγεται Ο Αόρατο Πόλεμο, είναι του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, και περιγράφει εκεί πέρα ότι ο Σαντανά δουλεύει διαρκώ. Βεβαίω, μερικοί άνθρωποι που δεν τον δέχονται τον Σαντανά και λένε ότι δεν υπάρχει, είναι θύματα του, να ξέρετε. Εκείνοι που λένε ότι δεν υπάρχει Σαντανά είναι θύματα του Σαντανά. Διότι ο Σαντανά προσπαθεί πάντοτε να κρυφτεί. Διότι αν φανερωθεί σε κάποιον ο Σατανά, είναι τόσο απελπιστικά τρομακτικό, τόσο, τόσο μίσο έχει για τον άνθρωπο, τόση κακία, τόση. που είναι αδύνατο, δηλαδή μπορεί να πάθει συγκοπή ο άνθρωπο να πούμε, από τον δει. Ο Σατανά λοιπόν δεν εμφανίζεται, γιατί αν εμφανιστεί, ξέρει το χάσει το παιχνίδι. Μα κάνει λοιπόν να παίζει το παιχνίδι, να παίζουμε το παιχνίδι του και να είναι αυτό αόρατο. Είναι ο αόρατο πόλεμο. Ναι, δηλαδή, ναι. αυτά το βλέπουμε και εμεί από το Ευαγγέλιο, και δεν είναι πράγματα τη φαντασία μα. Ε, και στο θέατρο, γιατί ρωτάει ένα φίλο. Ναι. μπορεί να μα πείτε λέει, δύο λόγια, λέει ένα κάποιο φίλο που ρωτάει για του πειρασμού ε, που εμφανίζονται. Όχι μόνο αυτό. Ναι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν επίκληση στο Σάτανα. Του θεατρό όχι, γιατί στον ίδιο θεατρό εμφανίστηκε. Που το είπε. Ε, όχι. Α, ναι, ασφαλώ. Ε, Τρει πειρασμοί. Να... πειρασμοί. πειρασμοί. Οι ναι, πειρασμοί. Ναι. Που αυτό τεκμηριώνεται γεωγραφικά. Ναι, βέβαια. Τα γράφουν και τα δύο Ευαγγέλια. Και ο Λουκά και ο, ο Ματ έχουν του πειρασμού του Χριστού, ο οποίο εμφανίστηκε ο Σαντανά και του είπε στον πρώτο πειρασμό, επειδή πεινά τώρα και αυτό, ναι, κάνει τι πέτρε ψωμιά και φάγε. Και ο Χριστό του είπε: Δεν ζει πάντοτε, ούκα πάντοτε, ζήσετε άνθρωπο. Δεν ζει ο άνθρωπο μόνο με ύλη. Με ύλη. Αυτό θέλει να μα πει στον πρώτο πειρασμό. Θέλει και το λόγο του Θεού, θέλει και την ερμηνεία του Θεού, θέλει και την πνευματική ζωή. Και όταν είδε ότι δεν έπιασε ο πρώτος ο πειρασμός, τον ανέβασε σε ένα υψηλό βουνό α, και του είπε ένα, τον έβαλε, λέει, στην κόχη της, του του, της εκκλησίας εκεί του, το, του Ναού του Σολωμόντος ναι, ναι, ναι. Του του και του είπε πέσε, ναι. διότι ο Θεός θα σε, οπωσδήποτε θα σε φροντίσει, θα στείλει άγγελους να σε κρατήσουν, mm -hmm. να μην πάθεις τίποτα. Και τότε του είπε ο Χριστός ότι, κοίταξε, δεν θα εκπειράσει, είναι γραμμένο, δεν θα πειράξει το Θεό για να δεις αν θα σε προστατεύει. Δεν θα κάνει τέτοια ατοπήματα, να πέσει από και θα πει ότι ο Θεό θα με πιάσει. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και τέλο ο Σατανάς έπαιξε το τελευταίο του χαρτί, αυτό που είναι το πιο ισχυρό του χαρτί, του λέει: Κοίταξε, θα σου δώσω όλε τι βασιλίε του κόσμου. Θα σε κάνω άρχοντα του κόσμου. Φτάνει να πέσει να με προσκυνήσει. Και τότε ενωσυχάθηκε ο Χριστό και του λέει: Φύγε από μπροστά μου, Σατανά. Είπα: Υιο πίσω μου, Σατανά. Τον έδιωξε δηλαδή. Ήταν η χαριστική βολή. Και ο Σατανά έφυγε με, το... με τη σκέψη ότι θα μπορέσει να τον ξαναπιράξει κάποτε, να βρει ευκαιρία να τον επιράξει. Αυτοί, ξέρετε, οι τρει πειρασμοί είναι και οι πιο δυνατοί πειρασμοί του ανθρώπου. Δηλαδή, ο ένα πειρασμό είναι η πλεονεξία. Με το να φε ψωμιά πολλά, α πούμε, του το είπε, Κάνει τι πέτρε ψωμιά, χίλια ψωμιά θα μπορούσε να κάνει, α πούμε, ενώ χρειαζόταν να φε ένα. Ναι, ψωμί. Να, να φας ένα, ναι, δηλαδή. Είναι, ναι. λένε οι πατέρε τη Εκκλησία, είναι η πλεονεξία, η οποία. Τι γίνεται εδώ, ε, προσπαθεί ο σατανάς να σε ρίξει την πλεονεξία, να σε κάνει δηλαδή να πιστέψει ότι δεν μπορεί να ζήσει με λίγα, αλλά χρειάζεται εκείνη την ώρα πολλά πράγματα μαζί, ενώ θα μπορούσε να τάξει τη διάρκεια. Έτσι, δώσει μην σήμερα, λέμε εκεί πέρα. Στο πάντα λιμόν λέμε δώσει μην σήμερο. Ναι, ναι, σήμερα. Ναι, Άσε σήμερα να φάμε αυτό που έχουμε να φάμε και ναι, αύριο ναι, ναι, πάλι ναι. θα φροντίσουμε να φάμε. Γιατί λέει κάθε μέρα έχει τη δική τη φροντίδα. Δεν μπορούμε να έχουμε. Αν συσσωρεύαν όλοι οι άνθρωποι το, ένα ποσοστό, ποιο θα έτρωγε. Ποιο θα μπορούσε να φάει, αν όλα τα ψωμιά ένα. Ναι. Αν ο φούρναρη δηλαδή κράτηκε τα ψωμιά και ο άλλο φούρναρη κλπ. Και, και, δεν τα στου ανθρώπου, από την πλεονεξία του, τι θα γινότανε, θα μπορούσε να φάει κανένα ψωμί. Πρέπει να μοιραστούν λοιπόν τα αγαθά, εισάξια σε όλου, ισοδύναμα σε όλου, για να δείξουμε ότι υπάρχει και ισότητα. Και όπω τώρα μα λένε ότι πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι και προ του ξένου, και δεν είπαμε εμεί ποτέ ότι δεν είμαστε αλληλέγγυοι στου ξένου, αλλά ε, κάθε άνθρωπο πρώτα φροντίζει το σπίτι του και μετά το δίπλανο του σπίτι. Έτσι είναι. Ε, ε, ε. Πρώτα φροντίζει το σπίτι του και μετά το δίπλανο του σπίτι. Αυτή είναι η λογική. Λοιπόν, μην μα κάνουν τώρα ότι είμαστε ρατσιστέ κιόλα. Πρέπει να ντρέπονται αυτοί που λένε ότι είμαστε ρατσιστέ. Διότι ο Έλληνα ποτέ δεν υπήρξε ρατσιστή. Είναι αντιρατσιστή φοβερό ο Έλληνα. Έχει διδάξει τον αντιρατσισμό στην ανθρωπότητα. Δεν μπορούν να έρχονται κύριε Φουντουλάκη και να μα λένε ότι είμαστε ρατσιστέ. Μα και η ελληνική φιλοξενία παραμείνει... την ελληνική φυλή. Ε, Όχι μόνο αυτό. Ε, η ελληνική φιλοξενία παντού σε όλα τα κείμενα περιγράφεται. Ε, παντού βλέπουμε η ελληνική φιλοξενία. Μα Αυτή. υπήρξε Είναι γνωστό, ο αλλά... Ξένιο Δία. κάνει Θεό στην αρχαία Ελλάδα. Βέβαια, βέβαια. Και ο Χριστό είπε ότι ε, όταν έχει δύο γητώνε θα δίνει το ένα. Τον είπε ο Άγιο Ιωάννη, αλλά με τη φώτιση του Χριστού βέβαια το είπε και αυτό. Και τι άλλο είπε, επάνω σε αυτό, είπε ότι όσο αγαπά τον, τον, το, το τον εαυτό σου θα αγαπά και τον άλλον. Το συνάνθρωπό σου. Ό,τι δίνει τον εαυτό σου θα δίνει και στον άλλο. Δεν μπορεί να κάνει διάκριση, δεν μπορεί να λε: Εγώ θα αποχικεύσω και δεν θα σου δώσω. Αν έρθει κάποιο πεινασμένο και έχει ένα καρβέλι, θα κόψει, λέει, το μισό, το λένε οι πατέρε τη Εκκλησία. Είναι σπουδαία πράγματα αυτά τώρα και εμεί δεν μπορούμε να τα φτάσουμε εύκολα. Που τα λέμε ναι. βέβαια, αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε και εύκολα. Θα κόψει το μισό και θα το δώσει. Δεν σκέφτε ότι αύριο εγώ δεν θα έχω να φάω. Θα σου δώσει ο Θεό αύριο. Εάν εσύ του δώσει το μισό καρβέλι σήμερα για να μην πεθάνει αυτό ο άνθρωπο, αύριο θα σου δώσει ο Θεό να φά. Αυτά είναι πνευματικοί νόμοι και έχουν συμβεί εκατομμύρια φορέ και τα έχουν εμπειρ... εμπειρία άνθρωποι πολλοί αυτά τα πράγματα. Που σου λένε έτσι και έτσι και. και είναι κατά κάποιο τρόπο είναι το θαύμα τη Ορθοδοξία αυτό που ενώ βλέπεις ξαφνικά ότι δεν γίνεται, είναι ακατόρθωτο να γίνει αυτό, τελικά έρχονται τα πράγματα έτσι και αυτό γίνεται. Αυτό είναι το θαύμα της Ορθοδοξίας, αυτό είναι το θαύμα της πίστεως. Και έχουμε σήμερα για τον Εκατόνταρχο, ναι. που είχε ένα δούλο άρρωστο και είχε τέτοια πίστη, που ούτε στο, Ισραήλ δεν την είχε βρει, λέει ο Χριστός, αυτή την πίστη. Την Ας πίστη, το ναι. λίγο αργότερα. Αλλά η πίστη όμως είναι αυτή που κοινάει τα βουνά. Εκτός τώρα από την... Να επανέλθουμε λίγο στο θέμα. Οι άνθρωποι πρέπει να παίρνουν τα φάρμακά του, διότι να σα εξηγήσω ένα πράγμα εδώ. Ναι. Ο εγκέφαλο είναι και αυτό ένα όργανο. Όπω το μάτι, το αυτοί, το πόδι, το χέρι, τα γεννητικά όργανα, το στομάχι, ε, η καρδιά κλπ. και, λοιπά και λοιπά, οι πνεύμονε. Αυτά είναι όργανα μέσα στον ναι. άνθρωπο. Αυτά τα όργανα λοιπόν κάνουν μια λειτουργία, έχουν μια λειτουργικότητα. Και πολλέ φορέ βλέπουμε ότι κάποια όργανα δεν λειτουργούν καλά. Το πόδι ναι. δεν λειτουργεί καλά, γιατί έχει φλεβίτιδα, α πούμε, mm. και πρίζεται και δεν μπορεί να περπατήσει ο άνθρωπο. Έτσι είναι και ο εγκέφαλο. Σαν το πόδι. Έχει και αυτός μέσα του φλέβες, έχει αρτηρίες, έχει νευρώνες κλπ. Και, και λοιπόν, οι νευροδιαβιβαστές, όπως λένε οι μεγάλοι ναι, νευρολόγοι του έτσι κόσμου, λέει, ναι. λένε, λένε το εξή. Ε, κάποια αντιστοιχεία ή κάποια βλάβη στην συστοιχία των πρωτεϊνών που πηγαίνουν μέσα στους νευρώνες αυτούς σαν τρενάκια ναι. για να δημιουργήσουν ναι, τη το λειτουργία ναι. του εγκεφάλου, έτσι, έχουν πάθει βλάβη. Τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να δώσουμε μια ουσία η οποία θα πάει ακριβώ εκεί στο πρόβλημα, θα τοποθετήσει τι πρωτενε στη θέση του και ο άνθρωπο θα ισορροπήσει. Δεν θα είναι νευρικό, δεν θα έχει αϊπνία, δεν θα έχει αυτό, δεν θα έχει εξάρτηση, δεν θα έχει αυτά. Θα έρθει πάλι στο φυσιολογικό του. Ναι. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι δεν είναι πάντα του χαρακτήρα η νευρικότητα ή η αιπνια κλπ. Δεν είναι πάντα του χαρακτήρα. Θέλει δηλαδή μια νευρολογική, φαρμακολογική υποστήριξη ο άνθρωπο σαν οντότητα ηλική. Έτσι. Άρα πρέπει αυτό... να πίνει και τα φαρμακά του ο το Βεβαίω. Ουσιαστικά... Αυτό το λέω γιατί μερική πνευματική δεν δέχονται αυτή τη διάσταση του ανθρώπου και λέει όλα τα δημιουργεί η απιστία. Βεβαίω. Αλλά δημιουργεί εμείς μιλάμε εδώ. Πρόβλημα. Ε, να το ξεκαθαρίσουμε για τσακλή, σακλή, Και, ναι. φίλες και φίλοι, όχι για τι βαριέ ψυχοπαθολογικέ καταστάσει. Μιλάμε και, ακόμα και γι αυτές, για τι ναι, παροδικέ καταστάσει. Γιατί λοιπόν. το θέμα των φαρμάκων κτλ. Ακούστε όμω και, τη συνέχεια για λίγο. Ναι, Ακούστε ναι. Όποιο όμω πει, εγώ έχω κατάθλιψη, θα πάρω τα φάρμακά μου και θα γίνω καλά και δεν αλλάζει τρόπο ζωή, τότε να ξέρετε ότι έχει κάνει ένα μεγάλο λάθο. Ναι. Διότι τα φάρμακα δεν μπορούν να σε φέρουν 100% εκεί που πρέπει. Πρέπει και εσύ να ενεργήσει. 50% ή 70% είναι η δική σου δουλειά που θα κάνει μετά. Δηλαδή, θα πρέπει να συμμορφωθεί προ τη συμπεριφορά σου. Θα πρέπει να αρχίσει να διαβάζει βιβλία ωφέλιμα και όχι άσχημα. Θα πρέπει να αρχίσει τη δουλειά σου. Να αλλάξει τρόπο ζωή, Να αλλάξει τρόπο ζωή. Μαζί θα εκμεταλλευτεί θα εκμεταλλευτεί αυτή την ευεργεσία που σου δίνει ο χημικό τρόπο τη ζωή σου με τα φάρμακα για να μπορέσει να βελτιώσει και τον ηθικό τρόπο τη ζωή σου και έτσι θα επέρθει μια αρμονική ανύψωση του ανθρώπου προ το καλύτερο, την οποία επιθυμεί και κάθε γιατρό, ο οποίο γνωρίζει, αν γνωρίζει, και το παραδέχομαι αυτό σε μερικού γιατρού που γνωρίζουν ότι ο άνθρωπο είναι ένα φυσιολογικό, ψυχολογικό και πνευματικό όν. Έτσι. Δίνει ένα σώματο πνευματικό όν, όχι σωματικό μόνο. Δεν είμαστε μαμ κακά και νάνι που λέει ο άλλο, έτσι. Φάε πιέ. Ναι. Πώ έλεγαν οι. οι πώ του λένε εκείνου του φιλοσόφου. Οι στοικοί το έλεγαν. Ναι, οι Τι έλεγαν. Ε... Ότι ο άνθρωπο είναι για τι ειδονέ μόνο ε... και τίποτε άλλο. Έτσι. Ναι. Τον, αμιλά, το θάνατο ε, λέει δεν υπάρχει τίποτα. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα τη εκπομπή. Περνάει γρήγορα πάντα η ώρα. Εντάξει. Πάντα εδώ η ώρα, κυρία Τζακλή. Στην εκπομπή δεν το καταλαβαίνω πώ περνάει η ώρα. Περνάμε λοιπόν στο διάλειμμα τη εκπομπή, η Τζακλή, φίλε και, και Μείνετε κοντά μα στο δεύτερο μέρο. Θα συνεχίσουμε πιστεύουμε την ενδιαφέρουσα σε αυτή η συζήτηση για το τι είναι κατάληψη, τρόπου αντιμετώπιση, θεραπεία. και μπορείτε να συνεχίσετε τη τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο που μόλι είδατε στι οθόνε σα. Περνάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Συνεχίζουμε κυρίε και κύριοι την εκπομπή. Μα βλέπετε κάθε Παρασκευή στι 11 το βράδυ, για μια ώρα περίπου. Στο τηλέφωνο που βλέπετε μπορείτε να επικοινωνήσετε, να μα πείτε και εσεί δική σα ε, άποψη, δική σα γνώμη για το σημερινό θέμα. Έχουμε μιλήσει το πόνο, για τον πόνο, τη δυστυχία και την κατάθλιψη. Να μα πείτε και εσεί πώ βλέπετε αυτό το θέμα. Αν το έχετε αντιμετωπίσει, αν κάποιο γνωστό σα ή οι ίδιοι ακούσετε κάτω το αλφα μέρο μια ε, ε, ερμηνεία αυτού του φαινομένου, αυτή τη ψυχική ασθένεια μέσα από τη δική μου θεώρηση, μέσα από τα δικά μου βιβλία και μέσα από την άποψη του γιατρού τη Γενική Ιατρική του κυρίου Ατσακλή, βλέπουμε και τη συγγραφική μου δραστηριότητα, η ουσία και η αθανασία τη ψυχή, την ψυχή, το μεγάλο ζήτημα. Η ψυχή βρίσκεται παντού στον άνθρωπο. Μιλήσαμε για σκέψει, πώ θα ε, ε, έχουμε μια μεταστροφή των αρνητικών σε θετικέ σκέψει, σε θετική ενέργεια. Αυτά παρουσιάζω στο βιβλίο Μιουσία και Αθανασία τη Ψυχή. Στο επόμενο βιβλίο μιλάω για το μεγάλο ζήτημα του χρόνου. Ο χρόνο. Είπαμε και στο τέλο του πρώτου μέρου ότι ο χρόνο περνάει, ούτε να το καταλάβουμε. Τι συμβαίνει, αυτό αναλύω. Πολλέ φορέ μα φαίνεται ο χρόνο σαν να είναι αιώνα, άλλε φορέ περνάει πολύ γρήγορα και δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι ε, πράγματα που συμβαίνουν και στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Φύση για ο πλωτίνο, η φύση έχει μυστικά. Πολλέ φορέ θα πρέπει να επικοινωνούμε, να πηγαίνουμε στη φύση και μέσα από τη φύση να μπορέσουμε να αισθανόμαστε καλύτερα και πιο ευτυχισμένοι γιατί ο άνθρωπο ξεκίνησε με βάση το καθομείωση, με βάση το γεγονό ότι μπορεί να φτάσει στον Θεό, να γίνει ωραία. καταχάνει Θεό και έτσι να το αναλύσουμε. Ωραία, τόσο, ο Λίγο κ. Τζακλή, να δούμε τελικά ναι. να δούμε τα πνευματικά χαρίσματα του ανθρώπου Βέβαια, που τα έχουμε ναι, ξεχάσει. Ναι. Έχουμε πέσει η κατάληψη γιατί αισθανόμαστε ότι είμαστε δέσμοι των παθών μα. Και πολλέ φορέ όταν δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε τι υλικέ, τι ειδονέ τότε και κατεχόμαστε από κατάθλιψη. Άρα, ένα mm. ελεύθερο ψυχικά άνθρωπο, ένα άνθρωπο που αισθάνεται ε, ε, μια απαγκίστρωση από όλα τα όλα υλικά πεπραγμένα, τότε είναι ευτυχισμένο και όχι, και δεν είναι καταθλιπτικό. Ε, Τελειώνοντα: Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία, θέματα μεθοδολογία και φιλοσοφία τη Ιστορία και τα πέντε βιβλία. Είπα και νωρίτερα ότι αισθάνομαι μέσα από ε, τη θέση που έχουν πολλοί φίλοι που έχουν διαβάσει τα βιβλία ότι τα έχουν κατανοήσει, τα έχουν καταλάβει και αυτό με ικανοποιεί ότι μπόρεσα και κατάφερα μέσα από μια πολιτική έρευνα να παρουσιάσω την ιστορία τη φιλοσοφία, διαχρονικά θέματα, τι είναι ωραίο, τι είναι καλό, τι είναι κακό, τι είναι η ιστορία του τόπου μα, σε απλή κατανοητή γλώσσα, κατάλληλη να το κατανοήσουν όλοι οι άνθρωποι που τα έχουν διαβάσει. Και τέλο, να δούμε και ποιοι καλύπτουν ένα μέρο των εξόδων που έχει αυτή η εκπομπή. Είπαμε και νωρίτερα με τον κ. Τζακλή, φτάσαμε τελειουλίου, δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει για τον Αύγουστο. Υπάρχουν έξοδα, θα τα δούμε όλα αυτά. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια να δούμε λοιπόν ότι Άρδο και Μέλη που βρίσκεται στη Νέα Σμίνη κάνει προσφορέ για του βίλου τη εκπομπή. Είναι Άρδο ροπλαστείο, Προχωρώντα, έχουμε την... τον παράδεισο που βρίσκεται στην ε, Λεοφόρα Μαρσίου Χαλαντρίου, με αγνά υλικά, με ε, παρδεσένια προϊόντα. Προχωρώντα, έχουμε επίση και την Κατσαρόλα ελληνική κουζίνα, παραδοσιακά φαγητά λεωφόρο Αλεξάνδρα 74 και τέλο, όποιο επιθυμεί να έρθει εδώ να προβάλλει, να διαφημίσει ό,τι ακριβώ θέλει, μπορεί να το κάνει αυτό αφήνοντα τα στοιχεία του και τηλεφωνώντα τώρα στο 210 68 32 706. Λέγαμε νωρίτερα ναι, λοιπόν, λοιπόν και έτσι, ε, ναι. Για την πλάση του ανθρώπου, το πόσο ο Θεό έφτιαξε τον άνθρωπο, με χαριτωμένο τον έφτιαξε τον άνθρωπο, πραγματικά. Βλέπετε το παιδί πώ γεννιέται, τι όμορφο που είναι, τι χαριτωμένο που είναι. Πόσο αυτό είναι, πόσο αυτό ε, τον έχει φτιάξει τον άνθρωπο Κατ εικόνα και ομοίως τον έχει πλάσει. Δηλαδή, όμορφο στο σώμα και στην ψυχή, στην ψυχή να μοιάζει με τον Θεό. Έχει νου, έχει σκέψη, αντιλαμβάνεται τι είναι τα ζώα, τι είναι ο ουρανό, τι είναι η φύση, τι είναι οι λειτουργίε, τι είναι τα φρούτα, τα φυτά, όλα αυτά τα πράγματα. Τον έκανε χαρή τον άνθρωπο. Τον έκανε με, να, να έχει όρεξη να αξιοποιήσει αυτή τη ζωή. Να αγαπήσει αυτή τη ζωή. Του την έδωσε δώρο. Είναι αξιοποιήσιμο το δώρο τη ζωή που έδωσε ο Θεό στον άνθρωπο. Ε, παράδειγμα: ο Χριστό. Όπω τον γράφει ο Λέντουλο, ιστορικό Λέντουλο, λέει ότι ήταν χαρή. Περπατούσε με χάρη. Μίλαγε ωραία στου ανθρώπου, κρεμόντουσαν από τα χείλη του. Είχε μάτια αγνά ο Χριστό, αλλά και με δύναμη ηλιακή ακτίνο λέει. Ναι. Δηλαδή ο Χριστό ήταν περίπου, περίπου, θα το πούμε σε μεγαλύτερο βαθμό βέβαια, όπω ήταν ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο πριν την πτώση. Δηλαδή ήταν χαρή, ήταν χαριτωμένο. Πώ βλέπουμε κάτι και λέμε αυτό είναι χαριτωμένο. Ναι. Μια κοπέλα, έναν άντρα, ένα αγόρι, ένα παιδί, ένα κοριτσάκι στην κούνια και λέμε τι ωραίο, τι χαριτωμένο που είναι. Βλέπει ότι είναι δημιούργημα του Θεού, αν το βλέπει. Και αν έχει μάτια να δει βέβαια έτσι. Και πώ καταντάει ο άνθρωπο μετά να θέλει να σκοτώσει τον ίδιο τον Θεό, να τον, να τον εσταυρώσει. Να μην καταλαβαίνει τι του λέει, να μην, να μην καταλαβαίνει από χαρά, να μην καταλαβαίνει από αγάπη, να μην καταλαβαίνει από τίποτα αυτά. Και στο τέλο να έρχεται και να μην έχει όρεξη να ζήσει και να θέλει να αυτοκτονήσει. Αυτό το πλάσμα το οποίο έχει, έχει πλαστεί κατ' εικόνα, να είναι όμορφο και στο σώμα και στο πρόσωπο και στο μυαλό, στην όρεξή του για ζωή. Αυτό το δώρο τη ζωή, δηλαδή, λέμε στο Θεό, πάρ το πίσω του, το πετάμε στα μούτρα, δεν είναι φοβερό. Τι λάθη έχουμε κάνει, να δούμε τα λάθη μα λοιπόν. Να πάμε πίσω στα ίχνη μα και να δούμε τι λάθη κάναμε. Δεν αγαπήσαμε το Θεό όσο έπρεπε, δεν αγαπήσαμε τον πλησίον όσο έπρεπε. Γίναμε πολύ εγωιστέ. Τότε λοιπόν, να αρχίσουμε να μην είμαστε εγωιστέ. Κάποτε λέει ένα Ροκ, ροκφέλερ από αυτού του παλιού: Τι έπαθε. Επειδή έχασε λέει, ένα, ένα σέντ το κιλό το βαμβάκι που, ναι. που βούλιαξε ένα πλοίο του, είχε 40 πλοία του. Βούλιαξε ένα λοιπόν και τόσο πολύ στεναχωρήθηκε που σε ένα βράδυ του πέσαν όλα τα μαλλιά. Φαλάκρινε σε ένα βράδυ. Μετά άρχισε να, να μην μπορεί να φάει και το στομάχι του έκλεισε και του κάνανε ειδικέ δίαιτε με μεγάλα γαϊδούρα. Για να μπορεί να ανοίξει το στομάχι του, να μπορεί να, να τραφεί αυτό ο άνθρωπο ο οποίο πάθει τόση στεναχώρια, επειδή του, του... του βούλιαξε ένα πλοίο από τα 40. Καταλαβαίνει τι γίνεται. Και πήγε σε, σε πολλού γιατρού, χάλασε πολλά λεφτά, το στομάχι του δεν έπαιρνε μπροστά, τίποτα. Και του είπε αυτό, τι θα κάνει, σου λέει αγαπητέ μου, Γιατί κατάλαβε, ήταν έξυπνο άνθρωπο. Αυτό σου λέει <layers> είναι φοβερό τσιγκούνης να πούμε. Έχασε ένα σέντ και πήγε να πεθάνει, α κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Του λέει θα πάρει ένα τσουβάλι με νίκελ, νομίζω νίκελ ήταν τότε τα πιο μικρά από τα σέντ. Τα λέγανε Νίκελ, αν κάνω ναι. λάθο. Αμερι... Το έχω διαβάσει αυτό σε μια παλιά Αμερικάνικη ιστορία. Και του είπε το εξή: Θα κάτσε σε ένα σταυροδρόμι και όποιο περνά, του δίνει από ένα από αυτό. Και πράγματι αυτό έφερε τα τσουβάλια εκεί και έδινε στον κόσμο. Λίγα, δηλαδή, σαν να λέμε σήμερα δύο λεπτά ναι. του ευρώ. Ναι. Αλλά έδινε συνέχεια, έδινε, έδινε. έδινε κάτσε μια εβδομάδα. Μέσα σε αυτή τη εβδομάδα άρχισε να του ανοίγει η όρεξη, να θέλει να φάει και να βγάζει πάλι μαλλιά. Του πέρασε αυτό. Αυτό, αυτό, το άγχος, αυτό το τρομερό σοκ που έπαθε επειδή έχασε τα λεφτά του. Γιατί, Γιατί άρχισε να δίνει. Όταν αρχίσει να δίνει, ήδη σου φεύγει η τσιγκουνιά αυτή που έχει να πούμε και, Έτσι είναι, και Έτσι είναι Λοιπόν, να λοιπόν ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε το δώρο τη ζωή κι εμεί, να πατήσουμε πάνω στα ίχνη του τέλειου ανθρώπου, θε ανθρώπου που ήταν ο Χριστό, ούτω ώστε να ξαναβρούμε τη ζωή, την πραγματική, τη ζωή, την αγνή, την καλή, αυτή που είχαμε όταν είμαστε παιδιά. Γι' αυτό και ο Χριστό δεν λέει τυχαία, αν δεν γίνεται σαν τα παιδιά, θα περάσετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ναι, ναι. Δεν το λέει Γιώργο μου τυχαία αυτό το έτσι, πράγμα. Έτσι. Τι το λέει. Η Γιατί αγνότητα των παιδιών. Ναι. αυτό, αυτή την αγνότητα πρέπει να ξαναβρούμε στην ψυχή μα για να γίνουμε ευτυχισμένοι. Να φύγουμε από τη μιζέρια, να φύγουμε από την πολιτική κατάκριση. Έχουμε όλο πολιτική κατάκριση. Ο ένα πολιτικό να πούμε κατακρίνει τον άλλο. Δεν βαρεθήκαν αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή. Ω πότε θα λέει ο ένα εναντίον του άλλου. Ω πότε, ω πότε, ω πότε, πότε. Μια ζωή συνέχεια. Α βρει ο ένα τα καλά του άλλου και α συνεννοηθούν. Ναι. Α γίνουν φίλοι, εν πάση περιπτώσει. Γιατί πρέπει να είναι χωρισμένοι και διχασμένοι. Ξέρετε τι είπε ένα ε, φιλόσοφο τελευταία γενιά. Ότι αν είμαστε στι ενορίε μα, δεν θα υπήρχαν κόμματα. Αν είμαστε καλά βαλεμένοι μέσα στι ενορίε μα, γιατί να έχουμε ανάγκη τα κόμματα. Η ενορία είναι κομματισμένη. Ο Χριστό κάνει κομμα, κόμματα μέσα στι εκκλησίε. Δεν κάνει. Μα έχει όλου την ενότητα. Τι είπε ο Χριστό, λάγεται, πείτε εξ αυτού πάντε. Γιατί πάντε, για να είμαστε ένα. Έπρεπε να, να πίνουν από το ίδιο ποτήρι να όλοι. Το ίδιο ποτήρι, ναι. Για να είναι ένα, να ενωθούν. Όπω η Αγία Τριάδα, ο Θεό που είναι κοινωνία προσώπων, είναι τρία πρόσωπα ένα Θεό. Δηλαδή και τα τρία πρόσωπα αυτά αποτελούν ένα είδο κοινωνία. Τη την, την αγάπη. την κοινωνία τη αγάπη. Ακριβώ αυτό που λέτε. Έτσι πρέπει να είναι και ο άνθρωπο. Σε κοινωνία αγάπη με τον συνάνθρωπό του. Τότε λυθήκαν όλα τα προβλήματα και η υγεία έχει γίνει παράδεισο. Δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουμε στον παράδεισο. Από εδώ θα είναι ο παράδεισο. Καταλάβατε. Λοιπόν, όλε αυτέ οι δυσκολίε και όλα αυτά που είπαμε, λίγο αν τα εννοήσει ένα άνθρωπο και τα εφαρμόσει, γιατί δεν είναι μόνο να τα ξέρουμε. Δεν είναι μόνο να τα ξέρουμε. Οι φιλόσοφοι που δεν εφαρμόζουν τίποτα από τη φιλοσοφία του είναι ε, Ξέρετε, Πρέπει ε, να εφαρμόζουμε ε, ναι. αυτά που λέμε, έτσι. Να τα εφαρμόζουμε. Ε, σίγουρα και η Ατζακλή, ε, μιλήσατε για το βίωμα, ε, για τη δημιουργικότητα. Ενθυμούμε κιόλα ότι ο μεγάλο Ντοστογκέρσκι, όταν κάποια στιγμή κατά την περίοδο τη ζωή του ε, υπήρξε είχε κατάθλιψη, υπήρξε η κατάθλιψη και του χτύπησε την πόρτα στη ζωή του, τότε ε, κατέβηκε σε ένα μοναστήρι τη Όπτινα, όπου εκεί συνέγραψε του αδελφού Καραμαζόφ. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι η δημιουργικότητα στη ζωή είναι πολύ βασικό. Όταν καθόμαστε, όταν βλέπουμε ανθρώπου γύρω μα και έχουν διάθεση για τίποτα. Γνώρισε τον πατέρα Ζωσιμά Ναι, ναι, για τίποτα, ε, τότε. Ε, έχουμε όλες τις αρνητικές σκέψεις, έχουμε την στάση της αυτοκτονίας, που ε, στην εποχή μας αυτό συμβαίνει πολλές φορές. Ε, και υπάρχει ένα ερώτημα από κάποιο φίλο να δούμε λίγο, λέει, τι είναι η διαφορά θλίψεως και κατάθλιψη. Λίψη, θλίψη και κατάθλιψη. Είναι, ναι, η θλίψη είναι κάτι το παροδικό. Ναι. Μα συμβαίνει ένα γεγονό και το ξεπερνάμε. Την άλλη μέρα το ξεχνάμε. Η κατάθλιψη είναι πιο μόνιμη. Αυτή είναι η διαφορά του ενό από του άλλο. Έτσι. Ναι, και είναι ναι. σαν ένα τραύμα που επουλώνεται εύκολα και το άλλο είναι σαν μια αρρώστια που είναι λίγο πιο μακροσκελή. Αλλά όπω είπαμε, κανένα δεν πρέπει να απογοητεύεται. Πρώτα απ' όλα έχουν βγει φάρμακα για τι φοβίε. Φάρμακα που ο άνθρωπο, όταν έχει φοβία να μπει στο ασθεντέρ, παίρνοντα αυτό το φάρμακο, του φεύγει αυτή η φοβία. Όσο και αν σα φαίνεται περίεργο, για κάθε πράγμα υπάρχει. Υπάρχουν και τα αντίστοιχα. Ναι, έχουν γίνει τόσα πράγματα, τέλο πάντων, σε αυτή την ιατρική επιστήμη που έχει γίνει ένα πέλαγο βέβαια τώρα. Και βρισκόμαστε σε ένα πέλαγος ιατρικών γνώσεων που είναι αδύνατο να συγκρατήσει κανείς τα πάντα, αλλά τα πιο σοβαρά πράγματα πρέπει να ξέρει. Και έτσι ε, υπάρχουν τρόποι και λύσει σε όλα τα προβλήματα. Υπάρχουν τρόποι και λύσει σε όλα τα προβλήματα. Κανεί να μην απογοητεύεται. Να μην περνάει η σκέψη ότι αυτό είναι μόνιμο. Αυτά πά, θα πω ερα, κάτι θεατρικό. Πρέπει να ανταλλάσσουμε και απόψει και Τζακλή. Δε, Δεν υπάρχει μόνιμο. Ε, ε, πρέπει να αναρωτηθούμε, όπω είπαμε και στην εισαγωγή αυτή τη εκπομπή, ο άνθρωπο σήμερα. Όπω ε, τα περιγράφω σε όλα μου τα βιβλία, έχει ξεχάσει τι είναι Θεό. Ο Θεό ε, ουσιαστικά παρεμβαίνει στη ζωή μα. Πρέπει πολλέ φορέ να έχουμε στο νου μα το ζήτημα του πεπρωμένου. Τι είναι το πεπρωμένο μέσα από το δικό σχέδιο. Γιατί ο άνθρωπο είναι ελεύθερο να πράξει. Ο Θεό ξέρει τι πράξει του ανθρώπου, αλλά πολλέ φορέ ε, 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 εμεί θέλουμε κάτι, αλλά ο Θεό έχει μια άλλη άποψη για αυτό που εμεί θέλουμε. Άρα ο Θεό ξέρει ποιο είναι το καλό μα και θα πρέπει να συνεχίσουμε τη δημιουργικότητα, πρέπει να αναρωτηθούμε πολλές φορές για τον αθελοντισμό. Παντού περιγράφεται μέσα στην Διαθήκη, όπως μας είπε και ο Θεάνθρωπος, ότι θα πρέπει να έχουμε επικοινωνία με τους ανθρώπους μας, να δίνουμε και να είμαστε έτοιμοι για εθελοντική προσφορά. Και επίσης ένα μεγάλο ζήτημα που θέσατε νωρίτερα, ένα ζήτημα που πρέπει να το κατανοήσουμε, το ζήτημα του εγωισμού. Πολλέ φορέ ο μεγάλο εγωισμός, όπω μα είπε ο Γιώργο Πορφύριο, ο μεγάλη Γιώργο τη δεν αφήνει τον άνθρωπο να διαισθανθεί, να κατανοήσει, να οριοθετήσει πού πηγαίνει, πού ευρίσκεται, τι ακριβώ πρέπει να κάνει στη ζωή. Και πολλέ φορέ, όταν ο άνθρωπο είναι σε ένα καράβι, το οποίο δεν έχει μια σταθερή πορεία, μια σταθερή τροχιά, τότε πολλέ φορέ οδηγείται στα κύματα, οδηγείται στα βράχια. Έτσι λοιπόν ο ίδιος ο άνθρωπος πρέπει να κατανοήσει, να καταλάβει τι είναι, πού πηγαίνει, πού βαδίσει, γιατί ο μεγάλος Σοκράτης, ο Πλάτων, μίλησαν για την αυτογνωσία. Βλέπουμε ότι ο Σοκράτης είπε ότι είχε μια, υπήρξε μια αντίνα που του λέγε, όπως λέει μέσα τα κείμενα του, ε, των μεγάλων φιλοσόφων, του Σοκράτη, του Πλάτωνος, ότι ε, του λέγε τι πρέπει να κάνει για τη διάρκεια της ζωής του. Άρα λοιπόν ε, η, φώτιση, η φώτιση του ανθρώπου είναι κάτι που ο Θεός μας φωτίζει όταν Ζητάμε με την προσευχή, όπω είπατε, όταν έχουμε δύναμη τη πίσω, μπορεί να αλλάξει ολόκληρη η ψυχή μα. Διάθεση και υπάρχει και η ευχή, κυρία Τσακλή, ναι. που έχω <laughs> πολλέ φορέ από το Άγιο Όρο, κάποιοι μοναχοί μου έχουν πει ότι η, η ευχή, ε, πολλέ φορέ κάποιοι μοναχοί κάνοντα την ευχή, αυτό του λέει, λέει ε, του βοηθάει να αλλάξει όλη τους, ολόκληρη η ψυχή του διάθεση. Ε, βέβαια, βέβαια, ασφαλώ. Αν δεν μπορεί η ευχή να αλλάξει τον άνθρωπο, τότε τι μπορεί να τον αλλάξει. Αλλά. Ε, ο Θεός και ο συνάνθρωπός μας είναι τα δύο μεγάλα, όχι προβλήματα, οι δύο μεγάλοι άξονες πρέπει να κινηθεί κάθε ψυχή, κάθε άνθρωπος. Αν κερδίσει τον αδερφό σου, λέει, κέρδισε τον Χριστό. Αν χάσει τον αδερφό σου, χάνεις και τον Χριστό. Δεν πάμε στον παράδεισο, δηλαδή, αν δεν πάμε χέρι-χέρι, πώς θα το κάνουμε. Δεν μπορούμε να μπούμε μόνοι μας στον παράδεισο. Έτσι. Το έχουμε πει πολλές φορές. Βέβαια τον Θεό δεν τον βλέπουμε, αλλά δούμε τον άνθρωπο. Και πρέπει να αγαπήσουμε τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπο είναι σαν εικόνα του Θεού. Γι' αυτό και η Εκκλησία πρέπει να είναι ένα σώμα με την αγάπη αυτή που πρέπει να δεικνύει ο ένα τον άλλον. Και ο θάνατο ενό ανθρώπου μικραίνει και τη δική μα, κοντέν και τη δική μα ζωή. Όταν χτυπάει η καμπάνα, έχει γράψει κάποιο, μην ρωτά για ποιον χτυπάει, λέει. Χτυπάει για σένα. Η καμπάνα χτυπάει για σένα. Δηλαδή, ένα κομμάτι από τον εαυτό σου έχει φύγει όταν πέθανε ο άλλο, ο αδελφό σου. Και είπε ο ο Θεό είναι τριαδικό, αυτό μην το ξεχνάμε. Γιατί για να είναι κοινωνία προσώπων. Και ο Χριστό, όταν έδωσε τον Άρθρο και τον Ήνο στου μαθητέ του, είπε: Λάβετε, φάγετε. Όλοι. Αυτό το όλοι σημαίνει την ενότητα. Θα γίνετε ένα με την κοινωνία. Θα τρώνετε το ίδιο σώμα και, ε, σώμα και αίμα. Ε, όλοι εσεί. Γι' αυτό ο Χριστιανό επικοινωνεί με το σώμα και, με, μέσω του σώματο και του αίματο του Χριστού επικοινωνεί και αγιάζεται όλη η χριστιανοσύνη. Ένα είναι το σώμα του Χριστού. Αυτό που κοινωνάμε μερίζεται, αλλά δεν δαπανάται. Δηλαδή, κόβεται σε δισεκατομμύρια κομμάτια, αλλά είναι πάλι ένα. Α, να σα δώσω να καταλάβετε, αγαπητοί φίλοι. Όταν πάμε σε έναν καθρέφτη και τον εσπάσουμε με ένα σφυρί και τον κάνουμε χίλια κομματάκια, αλλά στέκονται πάνω εκεί, τότε πάμε και βλέπουμε το πρόσωπό μα σε χίλιε διαφορετικέ εκδόσει. Είναι όμω ένα πρόσωπο. Εμεί είμαστε ένα πρόσωπο. Έτσι και ο Χριστό λοιπόν κομματιάζεται σε κάθε εκκλησία, αλλά δεν θα πανάτε γιατί είναι το σώμα του ακέραιο πάντοτε. Λοιπόν, και όταν σου χτυπάει κάποιο την πόρτα, να του δώσει κάτι, μην του την κλείνει την πόρτα. Δώσ' του ό,τι σου ζητάει, αν το έχεις. Αν δεν έχεις φαγητό, δώσ' του λίγα ευρώ. Εάν δεν έχεις ευρώ, δώσ' του μια παρηγοριά. Βάλ' τον να κάτσει να του δώσει ένα ποτήρι νερό. Ποτέ μην τον αφήσει τον αδερφό σου, έτσι λέει. Να φύγει έτσι απαρηγόρητο. Και πολλέ φορέ, τώρα θυμηθήκατε κάτι με τον Ντοστογεύσκη που είπατε, κύριε Φωτίνκα. Ναι, Ο Ντοστογεύσκη λέει: Περπάτε και σε έναν δρόμο χειμώνα. Στη Ρωσία τώρα, χειμώνε. Εμεί δεν έχουμε χειμώνε εδώ πέρα. Α, να πούμε και το άλλο. Πέρασαμε το πιο ήπιο χειμώνα των τελευταίων 50 ετών. Γιατί? Και το πιο ήπιο καλοτέγιο των τελευταίων 50 ετών. Ναι, Περνάμε ναι, ναι. τώρα. Ναι, ναι. Γιατί ναι. Δεν, δεν βλέπουμε ότι ο Θεό αρχίζει να μα δείχνει εύνοια, επειδή μας γυρίσαν τις πλάτες όλοι οι άλλοι, ο Θεός όμως δεν μας γυρίζει την πλάτη, μας φροντίζει. Δεν το βλέπουμε αυτό. Είναι τυχαίο αυτό. Εγώ νομίζω ότι πως δεν είναι τυχαίο. Δεν ξέρω αν είμαι τρελό και το βλέπω έτσι. Νομίζω και άλλοι άνθρωποι το έχουν δει αυτό. Είχαμε έναν ιό, υπο... η ποιότητα το χειμώνα, ναι. που δεν αναγκαστήκαμε και με πετρέλαια, τη βγάλαμε με σομπίτσε και με το αυτό, το ένα, το άλλο. Και έχουμε και ένα καταπληκτικό καλοκαίρι δροσερό που η Αθήνα δεν μπορεί να έχει δροσερό καλοκαίρι με, αυτά τα τσιμέντα που έχει. Κι όμω έχουμε δροσερό καλοκαίρι. Λοιπόν, όλα αυτά. Όταν σου χτυπάει την πόρτα ένα άνθρωπο, μην τον την κλείνει, αλλά προσπάθησε να του δώσει κάτι. Έστω λίγη αγάπη, λίγη συμπάθεια. Και, ε, και λένε και στου μοναχού, και προσευχή να κάνει εκείνη την ώρα. Άμα σου χτυπήσει ο αδερφό την πόρτα, σταμάτα την προσευχή και άνοιξε την πόρτα. Γιατί την προσευχή την ξαναβρει μετά από μία ώρα, μισή ώρα, μία ώρα. Τον αδερφό όμω μπορεί να μην τον ξαναβρει. Έτσι ναι. Να ήταν κάτι που χρειαζόταν εκείνη την ώρα και αφού δεν το είχε, θα έπρεπε να πάθει κάτι σοβαρό. Λοιπόν, όλα αυτά αγαπητέ Γιώργο μου ναι, και φιλιακά. Είναι σημαντικά αυτά που λέτε. Πρέπει... Είναι σημαντικά γιατί τα έχουμε στα αυτονόητα και δεν τα καλλιεργούμε. Ναι, να ανταλλάσσουμε απόψει με ανθρώπου που είναι ενδιαφέροντα. Έχει, έχει μεγάλη σημασία πριν περάσουμε στο Ευαγγέλιο να πω ένα λόγο ακόμα. Έχει μεγάλη σημασία γιατί η τεχνολογία, το, το διαδίκτυο, το facebook όπω λέμε. Όλα αυτά πολλέ φορέ έχουν αντικαταστήσει την ανθρώπινη επικοινωνία. Ε, τι μεγάλη αξία, τι μεγάλη σημασία έχει όταν επικοινωνούμε με έναν άνθρωπο, είτε στο τηλέφωνο, είτε στην ζωντανή παρουσία κάποιου, όταν συνδιαλεγόμαστε, συνομιλούμε. Αισθανόμαστε ανακούφιση, όλα αυτά τα έχουμε ξεχάσει. Άρα λοιπόν, η δημιουργικότητα, mm -hmm. η επικοινωνία, η προσφορά, όπω είπατε και εσεί νωρίτερα, όλα αυτά βοηθούν τον άνθρωπο να αισθάνεται πιο ευτυχισμένο γιατί είναι άνθρωπο. Αυτό περιγράφω σε όλα μου τα έργα. Είναι άνθρωπο. Πρέπει να καταλάβουμε τη σημασία και τη διαφορά του ανθρώπου με το ζώο. Γιατί σημετά, ε, σήμερα στην εποχή μα, όλα αυτά μπερδεύονται και έχει χάσει το νόημα το σ, ο το σκοπό του ανθρώπου, το νόημα τη ζωή. Πού πηγαίνει, πού βαδίζει και καθένα, άμα ρωτήσουμε σήμερα καταλήγοντα όλου του ανθρώπου γύρω μα, θα καταλάβουμε και θα δούμε ότι υπάρχει μια ζήτηση τελικά τι πιστεύουν για την ψυχή του ανθρώπου τι συμβαίνει και τα λοιπά. Στο βιβλίο μου ε, επίσης επίση περιγράφω τη ζωή με τον θάνατο και ότι ο άνθρωπο συνεχίζει να υπάρχει, άρα ο άνθρωπο είναι αθάνατο. Αυτό πιστεύω προσωπικά, αυτό λέει και η θεολογία και η φιλοσοφία, ότι ο άνθρωπο συνεχίζει να υπάρχει και η ψυχή του ανθρώπου είναι άνθρωπος. αθάνατη. Καταχάνει. Άνθρωπος. Αθάνατη και μα βλέπουν πολλέ φορέ και οι τεχνεώτε τι πράξει μα, τι μα και κλείνοντα και βλέπουμε ότι οι καταστάσει παραδείσου έχουν να κάνουν με την εφορία, με την ομορφιά ενώ το αντίθετο είναι η κόλαση που, είναι το σκοτάδι και ο Γιώργος Πορφύριος έλεγε ότι θα πρέπει, να, όπως λέμε πολλές φορές, να ανάψουμε ένα φως μέσα στο σκοτάδι. Ένα κερί. Και... Ναι, ένα κερί και δεν φτάνει μόνο να λέμε ότι υπάρχει σκοτάδι. Ε, θέλετε να... Ναι, σας έλεγε για τον Στογεύσκη ναι, ναι, ναι. Να αυτό. Περπάτακε λοιπόν στον δρόμο και τον σταμάτησε ένα ζητιάνο. Ναι. Και του λέει: Σε παρακαλώ, δώσε μου ένα ρούλι να πάω να φάω. Και λέω: Ντοστογεύτη, να σου δώσω. Του λέει. Κάνει έτσι, κάνει έτσι, κάνει από εδώ. Ναι. Δεν βρίσκει τα λεφτά του, δεν βρίσκει το πορτοφόλι του. Και γυρίζει συντετριμένο και του λέει του Ζητιάνου: Αχ, ρε άνθρωπε μου, λέει τι έχω πάθει. Λέει, ξέχασα να πάρω το πορτοφόλι μαζί μου. Ο άλλο είδε όμω αυτό το πράγμα το, το, στο πρόσωπό του την αλλίωση, ότι ήθελε πραγματικά να τον βοηθήσει, αλλά δεν μπορούσε. Και του λέει: Αυτό που έγινε σήμερα είναι καλύτερο από το να μου δίνει 100 ρούβλια, του λέει. Είδα το ενδιαφέρον σου και την αγάπη σου για μένα, ναι, που δεν μου το έχουν δείξει εδώ και μήνε, λέει τώρα. Εδώ και μήνες, Αυτό ναι. ναι. με ησύχασε περισσότερο από τα λεφτά σου, του λέει. Πήγαινε στο καλό του, λέει. Δεν θέλω ρούβλια, του λέει. Δεν θέλω από σένα τίποτα. Αυτό που μου έδωσε, λέει, μου ήταν αρκετό. Λοιπόν, α πάμε τώρα. Α πάμε στο, Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο. Για να μην αγωθούμε, ναι. Είμαστε στο Μαθαίο και σήμερα στο Ευαγγέλιο. Τη είναι τη προηγούμενη Κυριακή. Ναι, τη προηγούμενη Κυριακή ναι. είναι ο κατένταρχο από την Καπερναούμ. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίο δεν είναι Ισραηλίτη, ναι. <laughs> είναι Ρωμαίο. Για να είναι εκατόνταρχο, η Ρώμη τότε ήταν η κατακτήτρια του, του κόσμου, έτσι και το Ισραήλ και εδώ. Όταν ο Ιωσή μπήκε στην Καπερναούμ, ήρθε ένα εκατόνταρχο σε αυτόν ο οποίο τον παρακαλούσε και του έλεγε «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος και βασανίζεται από τρομερούς πόνους». Και λέει σε αυτόν ο Ιησούς «Θα έλθω εγώ στο σπίτι σου και θα τον θεραπεύσω». Και ο εκατόνταρχος του είπε «Κύριε, δεν είμαι άξιος για να εισέλθεις υπό τη στέγη του σπιτιού μου, αλλά μόνο πες ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου, διότι κι εγώ άνθρωπος είμαι κάτω από εξουσία». Και έχω στι διαταγέ μου στρατιώτε και λέω σε ένα στρατιώτη πήγαινε και πηγαίνει. Και σε άλλον λέω έλα και έρχεται. Και στο δούλο μου λέω κάνε αυτό και το εκτελεί. Όταν άκουσε ο Ιησούς αυτά εθαύμασε και είπε σε εκείνους που τον ακολουθούσαν αληθώς. Αμήν είναι το αληθώς στα ελληνικά. Μεταφράζεται το αμήν ναι. αληθώς. Αμήν αμήν αληθώς σας λέγω. Ούτε στο Ισραήλ ούτε στους Ισραηλίτες δεν βρήκα τόσο μεγάλη πίστη. Τώρα τι είχαν πάθει οι Ισραηλίτες, θα το πούμε σε λίγο. Σας βεβαιώνω, συνεχίζει ο Χριστός, ότι πολλοί σαν τον Εκατόνταρχο θα έρθουν από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν στο δείπνο μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαά και τον Ιακώβ. Ήτανε θεωρούτον οι τρεις πατριάρχες. Ξέβαια. Ξέρετε πόσο ορίζο σπαστικό ήταν αυτό που τους έλεγε ο Χριστός εκείνη την ώρα. Γιατί οι Ισραηλίτες πιστεύαν ότι μόνο αυτοί θα σωθούν από τον Θεό. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι δεν θα ναι. σωθούν. Ε. Ήταν τόσο ρασιστέ, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, που λέγανε ότι δεν, δεν πρέπει να τύχει τη σωτηρία κανένα άλλο λαό. Όταν ο Χριστό του έλεγε τώρα θα έρθουν και Ρωμαίοι και Έλληνε και θα σωθούν και θα πάνε στη βασιλεία μαζί με τον Αωράμ, τον Πατριάρχη, αυτοί δεν το πιστεύανε, δεν, δεν τα πιστεύανε στα αυτιά του αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έσπασε το κατεστημένο ο Χριστό ότι μόνο ένα λαό θα σωθεί. Όχι, γιατί του ναι. έφτιαξε του λαού ο Θεό για να του καταστρέψει. Από όλου του λαού θα σωθούν. Σα βεβαιώνω ότι πολλοί σαν τον εκατόνταρχο θα έρθουν από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν στο δίπλωμα μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που θεωρούνταν οι τρει πατριάρχε, στη Βασιλεία των Ουρανών. Τα δε παιδιά και οι Ιηβασιλεία θα ρηφθούν έξω. Ναι. Εκεί που είναι το κλάμα, ο, ο, ο κλαθμό λέει το σκείμενο, κλάμα θα πει κλαθμό, και το τρίξιμο των δοντιών. Και είπε ο Ισού στον εκατόνταρχο: Πήγαινε στο σπίτι σου και όπω έχει πιστέψει, έτσι α γίνει εσένα. Και θεραπεύθη από εκείνη τη στιγμή ο δούλο του. Από εκείνη τη στιγμή μόλι του είπε ο κατόνταρχο: Δεν χρειάζεται να έρθει στο σπίτι μου, αλλά μόνο πε ένα λόγο και θα γίνει καλά. Πράγματι έγινε ακριβώ όπω το πίστεψε. Η πίστη δηλαδή χρειάζεται οπωσδήποτε, κύριε Φουντουλάκη, για να γίνει το θαύμα. Δίχω πίστη δεν γίνεται θαύμα. Γι' αυτό και αυτοί που δεν έχουν πίστη δεν βλέπουν θαύματα. Πρέπει να πιστέψουμε στο Θεό για να δούμε τουλάχιστον τα θαύματα του Θεού. Αλλιώ νομίζουμε ότι είναι συμπτώσει, Βλέπει ένα ολο, ολοφάνερο θαύμα, παρακαλά. Ναι. Για την υγεία κάποιου, όχι εγώ, οι γεροντάδε που παρακαλάνε για την υγεία κάποιου, πέφτουν στα γόνατα και παρακαλάνε και γίνεται καλά ο άλλο. Φανερά. Ή βλέπει στον ύπνο του ένα άρρωστο, ότι έρχεται ένα γιατρό στον ύπνο του και του παίρνει έναν όγκο. Βάζει το χέρι του μέσα στο στήθο και του τραβάει έναν όγκο. Και αισθάνεται ε, αυτό ο άνθρωπο ότι γίνεται θεραπεία εκείνη τη στιγμή πάνω στο σώμα του. Και το πρωί δεν αισθάνεται ότι είναι άρρωστο πια και του κάνουν ακτινογραφίε και έχει φύγει ο όγκο. Αυτό δεν είναι. Γι' αυτό τον άνθρωπο δηλαδή. Το θέμα έχει είναι... να κάνει με την πίστη, Φανερό, πιάτσα, ναι. φανερό θαύμα. Ή δεν έχει είναι να κάνει θαύμα. και με την πίστη. Μπορεί να έρθω να του πω ότι δεν έγινε αυτό. Ναι, έχετε δίκιο. Αφού από δύο μεριέ είναι καλυμμένο. Πρώτον, ιατρικά που είδαν ότι έφυγε και δεύτερον, από το όνειρο που είδε ότι κάποιο του το πήρε. Και του λέει: Εγώ είμαι ο Άγιο Παντελέμον. Ναι, βέβαια, γιατί γίνονται θαύματα, από εκεί πρέπει να υπάρξει Παραλότερα. πίστη. Ή ο Άγιο Νεκτάριο. Να πούμε ένα επιμήθειο στι ημερήσει εκπομπή να πάμε προ το κλείσιμο, ένα συμπέρασμα. Πού θέλετε έτσι να σταθούμε. Εγώ να θα έλεγα ότι πάλι, σαν από εδώ, για να σωθούμε πρέπει οπωσδήποτε να αναγνωρίσουμε το Χριστό σαν κύριο μα, έτσι, σαν κύριο μα και Θεό μα. Αληθινό Θεό, όπω λέει Θεό, αληθινών εκ Θεού, αληθινό, έτσι λέει το πιστεύω των χριστιανών. Τα πάμε ναι. στην Εκκλησία, αυτό απαγγέλουμε. Είναι αληθινό Θεό και είναι ο σωτήρας των ανθρώπων, των πιστών ανθρώπων. Αν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, ματαιοπονούμε. Αν θα γίνουμε πραγματικοί Έλληνε, όταν γίνουμε και πραγματικοί Ορθόδοξοι. Και ο Κολοκοτρόνη έλεγε, για να κλείσουμε αυτό, Όποιο δεν είναι Ορθόδοξο, δεν είναι και Έλληνα. Αυτοί που δεν το δέχονται, α πάνε να τα βρουν τώρα με τον Κολοκοτρόνη που το είπε. Και ξέρει τι είπε αυτό. Ήξερε τι είπε. Γιατί υπάρχουν σήμερα Έλληνε που δεν είναι Ορθόδοξοι και είναι μεσοβέζικοι Έλληνε. Αν γίνουμε Ορθόδοξοι όλοι οι Έλληνε, δεν θα πάθουμε τίποτα. Και θα μεγαλουργήσουμε όπω μεγαλουργήσαμε με μεγάλο Αλεξάνδρου και μεγάλο Κωνσταντίνου και επιβιζαντίου κλπ. Θα ξαναανέβει η Ορθοδοξία στα ύπατα αξιώματα μέσω των Ελλήνων. Αυτά έχουμε να πούμε. Δεν ξέρω αν τελείωσε ναι, η ώρα. Δεν έχουμε ε, κάτι άλλο να προσθέσουμε. Ε, τώρα πάμε προ το κλείσιμο. Ε, η δημιουργικότητα, όπω είπατε και εσεί, η σύμπραξη των δυνάμεων... Αν έχουμε καιρό να πούμε για τι ερωτήσει, Ναι. Ε, μισό λεπτό, ε, θα μα μείνει μισό λεπτό να πούμε δύο ερωτήσει. Ναι ναι. ναι, ναι. Λοιπόν, να δούμε λίγο. οι είπαμε η φύση χρησιμοποιεί τον πλωτίνο. Είναι η συγγραφική μου δραστηριότητα. Είναι τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει που βασίζονται και τα θέματα αυτών των εκπομπών. Είναι αρχαία φιλοσοφία. Και είναι και σε γλώσσα απλή αυτή. Είναι σε αρχή. απλή γλώσσα και κατανοητή. Αυτό έχει σημασία. Αρχή είναι σημα... Αυτό είναι κάτι βασικό και σημαντικό. Πιστεύω και θα το κατανοήσει κάποιο. Θέματα μεδολογία και φιλοσοφία τη ιστορία. Είναι τα πέντε βιβλία τα οποία έχω συγγράψει. Μπορείτε τώρα να ρωτήσετε πληροφορίε στο τηλεφωνικό μα κέντρο και επίση όποιο επιθυμεί Μπορεί να κερδίσει και δωρεάν βιβλία. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να μέρο τη σειρά αυτή, ολόκληρη τη σειρά ή κάποια από αυτά τα βιβλία, μπορεί να κερδίσει δωρεάν βιβλία. Μπορεί να το κάνει αυτό, ε, ρωτώντα για τα δώρα στο λεπτονικό μα κέντρο, αν ρωτήσει αυτή τη στιγμή. Για Η Ουσία και Θανασία τη Ψυχή, το βασικό βιβλίο, ένα σημαντικό βιβλίο, μιλάει για την έννοια τη ψυχή. Και σε λίγο που θα κλείσουμε, θα δούμε και του χορηγού. Θα δούμε λοιπόν και του ανθρώπου που καλύπτουν ένα μέρο αυτών των εξόδων αυτή τη εκπομπή είναι άρτος και μέλη που βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη, εκτός για του της εκπομπής, προχωρώντας είναι ε, ο παράδεισος στο λεωφόρο Μορσίου Καλανδρίου επίσης είναι ε, το... Ε, Άρτο ο Παράδεισο, η ελληνική παρουσία κουζίνα στην Κατσαρόλα στη Λεωφόρα Αλεξάνδρου 74. Και τέλο, όποιο επιθυμεί να προβάλλει, να διαφημιστεί, να στηρίξει αυτή την εκπομπή για να μπορέσει να συνεχίσει αυτή την εκπομπή, μπορεί να, να το κάνει στο τηλεφωνικό μα κέντρο ε, και θα δείτε τώρα και τι κάρτε με του εφορικού. Έχουμε 20 δευτερόλεπτα κυρία Τσακλή. Πείτε μια ερώτηση για να κλείσουμε. Ε, έχουμε πολλέ ερωτήσει. Μια, μια δεπτυρό... βασική είναι ναι, και κλείνουμε πρόκει... και λέμε καλύτερα. Ναι, δεν πρόκειται για μια βασική, πρόκειται για μια που δεν την καταλαβαίνω και θα ήθελα να μου. Ναι, ερωτεί. έχουμε μισό λεπτό, εντάξει, κυρία Τσακλή. Στη, στην αποκάλυψη λέει υπάρχει ο Χριστό. Τι θέλει να πει τώρα αυτή η ερώτηση. Εγώ ε, προβληματίζομαι. Αν ο Χριστό υπάρχει στην αποκάλυψη. Μα ο Χριστό yeah. δίνει την αποκάλυψη στον Άγιο Ιωάννη. Δεν ξέρω, μερικοί τον περδεύουν το θέμα. Πόσοι θάνατοι υπάρχουν, είπε. Έχουμε μιλήσει για τον πνευματικό θάνατο, που είναι ο τελειωτικό ο θάνατο που φεύγει ο άνθρωπο από το Θεό και χωρίζεται, και είναι και ο θάνατο σώματο. Δύο αθανάτου έχουμε. Και ποιο έδωσε, λέει, τι δέκα εντολέ. Ο Θεό τη έδωσε δια του Μωησαίο. Είναι πολύ γνωστό αυτό. Δεν ξέρω, μερικέ είναι σαν ψιλοπαγίδε, αλλά δεν μα πειράζει. Υπάρχει τύχη, μα γράφει ένα. Σε... και λέμε. Όχι. Ο σοφό την τύχη την εννοεί σαν ιονό για να πάει πιο μπροστά. Ένα αυτό και δεύτερον, ναι. εφόσον υπάρχει ναι. Θεό. Πώ θα τα αφήσει τα πράγματα στην τύχη του ο Θεό, Κάπου επεμβαίνει ο Θεό, ή μέσω των. Πιστεύω ότι είναι ευκαιρία για τι επόμενε εκπομπέ να απαντήσουμε, να τα απαντήσουμε ναι. στα, στα ερωτήματα αυτά. Ε, καλύψαμε ένα μέρο των ερωτημάτων των φίλων που μα παρακολουθούν. Έχετε Ελάχιστε, γράψει και εσεί ε, όμορφα και επικοδομητικά βιβλία. Όποιο ενδιαφέρεται για το βιβλίο του κ. Τσακλή και για τα άλλα βιβλία που έχει γράψει, Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμό, έχετε γράψει και άλλα ωραία βιβλία για τη νέα εποχή, για την αποκάλυψη. Ε, δίνετε και εσεί δώρα. Μπορεί να τηλεφωνήσετε τώρα στο τηλεφωνικό μα κέντρο για τα δώρα που δίδουμε, τα δώρα τη εκπομπή και τι προσφορέ των καταστημάτων. Και όποιο επιθυμεί να προβάλλει να διαφημίσει ό,τι θέλει, μπορεί να το κάνει ε, ε τώρα και αφήνοντα τα στοιχεία στο τηλεφωνικό κέντρο. Και εμεί, πάντα σε σοβαρέ περιπτώσει, επικοινωνούμε και εγώ και ο κ. Τζακλή και συνδιαλεγόμαστε μαζί σα. Να... με θυμών, ουδής να είστε Να είστε καλά, κ. Τζακλή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα. Ε, πιστεύουμε για την άλλη εβδομάδα και αύριο το πρωί η εκπομπή σε επανάληψη 8 το πρωί. Καλό σα βράδυ. Nossa cala